Πόσο αλήθεια αυτό λέει ο Τάσος. Ποιο Τάσο από λέει, γιατί είπα πολλά. Κάτσε να πάρουμε τον Ιωάννη. Καλημέρα Ιωάννη. Κάτσε, sorry, να ανεβάσουμε εδώ τον ήχο. Ναι, ναι. Καλημέρα Ιωάννη. Καληνύχτα. Χαμός σήμερα. Χαμός. Χαμός. Και... στο κατά λάθος έχουμε ανάψει τα αίματα. Έχουν ανάψει και ο Σταύρος το θυμάται το Ομίλητε Ελληνικά με την Κανέλη. Κανέλη, ναι. Ήταν η Κανέλη, ήταν ο ηθοποιός ο Μιχάλης ο Μητρούσης μαζί της. Ναι, ναι. Και ο Μπαμπινιώτης. Ο Μπαμπινιώτης ήταν εκεί. Πρέπει να ήταν ο Μπαμπινιώτης τότε. Αλήθεια. Εκτός και αν ήταν ο Μπαμπινιώτης με τη Χούκλη. Όχι, δεν ήταν ο Μπαμπινιώτης με την Κανέλη, με τίποτα. Κάτσε, θα το ψάξω τώρα. Μίλα εσύ και θα το ψάξω εγώ όσο μιλάς. Ναι, θα με αφήσει μόνο μου. Ναι, κάνε εκπομπή εσύ για λίγο. Κάνε εκπομπή, θα το ψάξω εγώ. Πάρε την εκπομπή πάνω σου για 2 λεπτά. Να πάμε λοιπόν, να την κάνω την εκπομπή όπως θα την έκανε ο Πέτρακας που κατά κάποιο τρόπο τους ευραδινούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έχουν έτσι μια χαμηλών τόνων φωνή. Α, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Α, κάνει τέτοια. Αυτά λοιπόν, κάνει. Κοίταξε να δεις, μέχρι να βρεις, ναι, δεν συγκεκριμενοποιεί γενικότερα. Εγώ τον Πέτρακα τον εθυμάμαι από πολύ παλιά, τα είχε με έναν πολύ κοντινό στη συχνότητα ραδιοφωνικό σταθμό που έβγαζε έναν μαλλιά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα που είχε μια τέτοια φωνή. Κατάλαβες ποιον εννοώ. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, αυτός είχε μια πολύ ερωτική φωνή για να έρθουν πιο κοντά στα αυτιά τους οι κοπελές στο μεγάφωνο και... Λοιπόν, όσο εσύ θα ψάχνεις λοιπόν την βρήκα. Λοιπόν, όντως. Αλλά μου κόβεις τώρα, μου κόβεις τον πιλότο. Εγώ στέλνω πιλότο να μ' ακούει ο Σταύρος μας και κάνουμε μια εκπομπή. Πάμε τον πιλότο, πάμε. Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά μετά την 1 τα ξημερώματα. Ακούμε Athens Free Radio στους 98,1 και διαδικτυακά όσοι έχουν την εφαρμογή Android κινητά και από το Live24. Είναι η εκπομπή Αλκιονίδες Νύχτες με θέματα καυτά. Τα οποία σας οδηγούν, θέλετε, δεν θέλετε, να τηλεφωνήσετε. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο απ' έξω. 690-90-90-401 μέσω Viber. Η Εφη θα το θυμότανε. Η Εφη δεν ξεχνάει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, για δες, ήταν ο Παπινιώτης. Ήταν ο Παπινιώτης. Αλλά... απίστευτο. Ναι. Εγώ θυμάμαι όμως. Ήτανε τρεις, δηλαδή. Ήταν η Κανέλη μάλλον τρεις. Διαβάτη, Μητρούσης και ο Τάσος Υφαντής. Ήταν και ο Μπαμπινιώτης από την αρχή ή πήγε στο τέλος. Τώρα Αλέξανδρε, πρόσεχε. Σύμβουλος του παιχνιδιού ήταν ο Μπαμπινιώτης. Ήταν σύμβουλος του παιχνιδιού. Α, μπράβο. Δεν ήταν του συμμετέχοντες, ήταν σύμβουλος. Okay. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Κοίταξε, είμαστε πολύ μακριά για να. Και πάλι καλά που τα θυμόμαστε αυτά που θυμόμαστε, πάλι καλά. Πάλι καλά. Λοιπόν, υποτίθεται σήμερα θα κάναμε μιμήσεις, αλλά το θέμα. Πιο απ' όλα, δεν ξέρω πιο απ' όλα να πιάσω. Μου φαίνεται θα πιάσω την οδηγική. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ο Σταθάκης πρέπει να ήταν ο μοναδικός Έλληνας που πολιτικοποιήθηκε και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσει να φέρει μια τάξη στην αταξία των ελληνικών δρόμων. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Ο Σταθάκης, κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς. Ιωάννη, έχει κρίμα, να δώσει πάρα κρίμα πολλά σαν άνθρωπος, mm-hmm. Ναι, είχε, ναι, αλλά τελικά παραιτήθηκε, αν θυμάσαι. Παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά... Όχι, παραιτήθηκε από την πολιτική, δεν κατάφερε τελικά να κάνει αυτό για το οποίο είχε επιλέξει να μπει στην πολιτική. Ναι. Δεν τον ένοιαζαν, δεν έκανε ούτε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μα δεν ήταν πολιτικός ο Σταθάκης. Ο Σταθάκης ήθελε να μην σκοτώνονται άνθρωποι στους δρόμους. Αυτό ήταν το μέλημα του Σταθάκη. Έχω τέσσερα νι, είμαι σαν τις γάτες. Λοιπόν, ναι, έκαψα δηλαδή, το ένα νι, έχω άλλα τρία νι. Προσπαθεί να μας πει ο Βασίλης ότι γράφεται με δύο μη το καμία, επί το Παπαπινιώτης. Έτσι. Ετυμολογικά, καν και μία. Αφού το διδαχτήκαμε με ένα μη. Δεν έχει σημασία. Πολλά πράγματα. Και το τσιγάρο δεν υπάρχει σαν λέξη. Σιγάρο είναι στα ιταλικά. Θα γράφουμε σιγάρο. Λατινική λέξη είναι το τσιγάρο.
Λοιπόν. Ναι, τα οποία λατινικά λένε, εγώ δεν ήμουν καλός μαθητής, Αλέξανδρε, δεν θα πάρω θέση εδώ, σε αυτό το κομμάτι, παρόλο που προσπαθώ να μιλάω σωστά. Οδηγείς καλά όμως, οδηγείς καλά όμως. Άκου, δεν θα εξαιρέσω τον εαυτό μου έως μία ηλικία από τους κάγκουρες και μάλιστα με λάθος αυτοκίνητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναμάρτητος. Ωραία. Αν εξαιρέσουμε ίσως κάποιους οι οποίοι φοβούνται να οδηγήσουν, οπότε δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία και τα λάθη που έκαναν στους δρόμους τα έκαναν από φόβο και όχι από μαγκιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να κουνήσω το δάχτυλο σε κάποιον. Τώρα όμως έχω το δικαίωμα όμως να κουνήσω το δάχτυλό μου στους συνομήλικούς μου. Στους μικρότερους δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Ωραία. Γιατί και εγώ μέχρι ένα διάστημα έκανα. Αν μπορείς να πεις μια κουβέντα όμως και να σώσεις έναν άνθρωπο από ένα ατύχημα, να το κάνεις. Γιατί να μην το κάνεις? Για να μην θεωρηθείς ηθικολόγος? Όχι. Κοίταξε να δεις. Αυτό που κατάφερα. Να σου πω κάτι, Ιωάννη, καλύτερα να θεωρηθείς ηθικολόγος και να γλιτώσεις ένα άτομο, δεν σε νοιάζει αυτό το πράγμα. Έτσι. Εσύ, ωραία. Αυτό που κατάφερα και που έχω την υποχρέωση κιόλας απέναντι στην κοινωνία, το έχω καταφέρει με τον γιο μου. Το έμαθα από πάρα πολύ μικρή ηλικία να φοράει ζώνη και επιπλέον μέσα στο αυτοκίνητό μου δεν δέχομαι κανέναν που να μην φοράει ζώνη, ακόμα και πίσω. Γιατί το πίσω είναι πολύ χειρότερο. Δεν το καταλαβαίνει όχι μόνο ο Έλληνας, μην το χαρακτηρίζουμε. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε 2-3 χώρες όλο τον κόσμο, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε Grand Theft Auto. Μπαίνουμε μέσα σε ένα μάξι και παίζουμε κουτρουβάλες. Λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα, κοίταξε να δεις, λέμε αν έχουμε οδηγική παιδεία, αν έχουμε παιδεία γενικότερα. Εγώ θα αφήσω στην άκρη τον οδηγό, εντάξει, ο οποίος οδηγός, εγώ θα ρωτήσω την γυναίκα Ελληνίδα, μάνα, γιατί χρησιμοποιεί το μωρό της σαν αερόσακο και το έχει μπροστά στην αγκαλιά. Δεν το βλέπω αυτό, δεν έχουμε... σου, Ιωάννη, δεν το πίσω, το μωρό είναι πίσω συνήθως. Πίσω αγκαλιά. Σε κάθισματάκι, ναι. Σε καθισματάκι είναι συνήθως όμως. Συνήθως. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Εγώ λοιπόν προχτές στη Νέα Μάκρη, στην Παμακάριστο, ένα από αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια, εγώ τα λέω, τα πόλεις, τα μικρά, δυστυχώς γιατί δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια, ήταν μία μάνα η οποία έκλαιγε από τύψεις γιατί το παιδί της το κρατούσε στην αγκαλιά μπροστά και πήγε και έσκασε πάνω στο ταμπλό, το παιδί λειτουργήσε σαν αερόσακο. Και ευτυχώς που δεν άνοιξε ο αερόσακος. Την Παμακάρη στο απ' έξω έγινε τότε. Το έχει μπροστά. Το έχει μπροστά. Απαράδεκτο. Και την άκουγα με τρεμάμενη φωνή να λέει στον παιδίατρο, κλαίγοντας, πείτε μου αν είναι καλά, γιατί εγώ φταίω που το κρατούσα στην αγκαλιά μου. Πείτε μου αν είναι. Δεν θα μου το συγχωρέσω. Να μην έτρεμε. Ούτε εγώ θα τη το συγχωρούσα. Απαράδεκτο. Φυσικά δεν έπαθε τίποτα το παιδί. Ναι. Πάλι καλά. Είχα πάει με το γιο μου γιατί είχε βγάλει το γόνατό του και γυρνάω και του κάνω πως κάνει ο Βέγκος στις ταινίες του. Δείχνω με τον δίχτυ, το δάχτυλο, στον κρόταφό μου και του λέω: Τα βλέπεις, του λέω τι έγινε τώρα εδώ. Λοιπόν, του φέρω παράδειγμα. Τώρα. Ανεκέφαλη. Συγγνώμη, αλλά αυτή που έχει το μωρό της σε μπροστινό κάθισμα είναι ανεκέφαλη. Και ο πατέρας είναι ανεκέφαλος που το δέχεται. Συγγνώμη κιόλας. Εδώ μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Αλλά δεν μπορούμε όμως σε κάθε φανάρι, σε κάθε χιλιόμετρο να υπάρχει ένας αστυνομικός. Ξέρεις τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που έχει παραδεχτεί αυτή η μάνα ότι το παιδί της το κράταγε στον παιδίατρο, ο παιδίατρος θα έπρεπε να είχε την ευχέρεια από τον νόμο να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει την πρόνοια, να έρθει η πρόνοια και να της πάρει το παιδί. Μαζί σου. Αν θα γίνει μία φορά αυτό, τότε θα δεις που όλοι θα κάνουν. Γιατί θα αφήνουν μπαμπάκι από πίσω. Θα έχει κάνει και άλλα εγκλήματα. Όχι μόνο αυτό. Φυσικά. Αυτό είναι το ένα από όλα αυτά. Αυτό δείχνει ότι είναι ανεύθυνο άτομο. Ναι. Αυτό δείχνει πλήρη ανευθυνότητα. Έτσι. Να βάλεις το μωρό σου στο μπροστινό κάθισμα και να το έχεις αγκαλιά, δηλαδή τι, επειδή εσύ το κρατάς. Ναι, τι πάει να πει αυτό, ας πούμε. Έτσι νομίζω. Αν φρενάρει. Γιατί δεν γνωρίζουν. Αν φρενάρει το αυτοκίνητο, τι θα κάνει? Τι θα κάνει η αγκαλιά σου, Μα χωρίς να τρακάρεις, εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Είχα τον γιο μου μέσα στο πάρκινγκ του σπιτιού και έκανα όπισθεν για να φύγει το αυτοκίνητο της συζύγου. Λοιπόν, κουμπώνω την όπισθεν, αφήνω το συμπλέκτη και η αδράνεια, αυτό το πράγμα που μούρωσε λίγο το αυτοκίνητο για να κάνει όπισθεν, ήταν ικανή αυτή η κίνηση, η κινητική δύναμη,
να γλιστρήσει τον γιο μου και να τον επετάξει στο. Δεν κουνήθηκε ο χιλιομετρητής. Ναι, κατάλαβα. Τον έστειλε πίσω όμως. Τον έστειλε πίσω. Όχι, δεν τον έστειλε πίσω. Τον έστειλε μπροστά στο ταμπλό, έφυγε από το κάτω. Μπροστά και πίσω, ναι. Αυτή είναι η κίνησή του. Μπροστά και πίσω. Ναι. Μπροστά και πίσω. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις, Ρεσί Αλέξανδρε, εγώ τι παρατηρώ. Όλα τα αυτοκίνητα όταν τα διαφημίζουν λένε 0-100 σε 7 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Mm-hmm. Τελική ταχύτητα 180-200 χιλιόμετρα. Σε κανένα διαφημιστικό δεν λέει χρόνο ακινητοποίησης και μέτρα. Σωστό. Έτσι, για να ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Σωστό. Εγώ θυμάμαι μία διαφήμιση ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία χρησιμοποιεί γερμανική τεχνολογία. Έτσι. Ήταν ένα πολυμορφικό οικογενειακό. Ο πατέρας οδηγούσε και τον έβλεπες ότι οδηγούσε με αυτό το ύφος του Άρη Βατάνεν. Εντάξει. Mm-hmm. Και έδειχνε ότι το αμάξι προσπερνάει, ότι πηγαίνει με ταχύτητα και από πίσω του, με έναν έξυπνο έτσι τρόπο με μοντάζ, αιωρούνταν ένα μπιμπερό και 2-3 παιδικά παιχνίδια. Σε κάποια φάση λοιπόν αλλάζει το πλάνο και δείχνει την γυναίκα του συνοδηγού να τον κοιτάει με ύφος «Τι κάνεις τώρα, γιατί τρέχεις» και ξαφνικά τα παιχνίδια αυτά και τον μπιμπερό ήταν στα χέρια των παιδιών του και έλεγε «Για γρήγορους οικογενειάρχες». Καταλαβαίνεις τώρα που πάει η δουλειά. Καταλαβαίνω, εντάξει. Άστα, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι τελείως λάθος τα πρόβλημα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα οικονομική. Λαθασμένα πρότυπα. Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Οι διαφημίσεις δημιουργούν λαθασμένα πρότυπα. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Μα ακόμα και για μένα σου λέω, εγώ γιατί έγινα κάγκουρας. Ας εξαιρέσουμε το γεγονός ότι μου αρέσει η αυτοκίνηση, μου αρέσει να γνωρίζω τι συμβαίνει στο αμάξι, τα ανταλλακτικά του κλπ. Εντάξει, ξέρεις γιατί μετέφερα την καγκουριά στο δρόμο? Γιατί? Γιατί ήμουν φανατικός ενός παιχνιδιού, μιας πολύ γνωστής ιαπωνικής κονσόλας. Okay. Παιχνιδιών. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Αυτό σε κάνει αυτόματα να θες να μεταφέρεις το σπίτι, το παιχνίδι του σπιτιού, να το μεταφέρεις στο δρόμο. Εγώ αυτό πάντως που δεν μπορώ να δεχτώ είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι υπάρχουν σημεία στην Αθήνα που γίνονται κόντρες, έτσι. Ναι. Και μάλιστα και συγκεκριμένη μέρα, Πέμπτη, το θυμάσαι? Ναι. Κάθε ναι. Πέμπτη, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Κάθε γιατί... Παρασκευή στη Λεωφόρο Σκηνιά. Α, μπράβο. Για ποιο λόγο εκεί πέρα δεν πάει, δεν πήγαινε όλη η αστυνομία, τους αρπάξει όλους κανονικά, τους βάλει μέσα. Ναι. Θα είχαμε την επόμενη μέρα τίποτα? Τίποτα απολύτως. Γιατί, για ποιο λόγο? Μια φορά θα γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει πολλές φορές. Μια φορά. Για ποιο λόγο? Αφού το ξέρουν ρε εσύ. Το ξέρουν ρε εσύ. Η ηρωνία, Αλέξανδρε, ξέρεις ποια είναι? Το αμάξι αυτό πριν καταλήξει. Δηλαδή, δεν φταίει η αστυνομία. Η αστυνομία δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία. Αυτό που δίνει τι εντολές. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Οι αστυνομικοί τη δουλειά του κάνουν. Η εντολή είναι άνωθεν. 30 χρόνια, 40 χρόνια που θυμάμαι εγώ, αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Για ποιο λόγο? Δεν δίνεται μια εντολή? Να σου πω τον λόγο. Ναι, γιατί, πες μου, ναι. Ναι, θα σου πω. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική αλυσίδα πίσω από κάθε τροχαίο. Ξέρεις πόσα επαγγέλματα ζουν από τα τροχαία? Αν με ένα μαγικό ραβδάκι ξαφνικά σταματήσουμε να έχουμε τροχαία στην Ελλάδα, από το δημοσιογράφο που θα πάει να καλύψει το γεγονός και τα τηλεδικαστήρια, μέχρι το φαναρτζή και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους δικηγόρους που τρέχουν στα δικαστήρια, θα χάσουν πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, μου λες τώρα τόσα χρόνια η πολιτεία δεν φροντίζει να υπάρχει αστυνόμευση στα σημεία, γιατί αυτή η αλυσίδα, αυτή η βιομηχανική αλυσίδα θα φτωχύνει, επειδή θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα? Γιγαντώθηκε τόσο πολύ που ίσως ασκούνται πιέσεις. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες πάντως, αν συμβαίνει. Είναι πολύ σοβαρό. Αν συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και άσχημο, έτσι. Φυσικά και είναι άσχημο. Γιατί θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα ένας έλεγχος της εφορίας ή της αστυνομίας να πάει σε ένα συνεργείο. Εγώ έχω ένα Hyundai, εγώ έχω ένα, γνωρίζεις, μην κάνω διαφήμιση. Μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάω σε ένα συνεργείο βελτίωσης και να το κάνω σαν του Vin Diesel. Εντάξει. Πάει λοιπόν ένα κλιμάκι της αστυνομίας. Γεια σας, τι έχετε εδώ από αυτοκίνητα?